Με το βλέμμα στραμμένο στην πολυαναμενόμενη αυριανή συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον κλάδο της μαζικής εστίασης εξέπεμψαν για μία ακόμη φορά σήμα κινδύνου προς την κυβέρνηση στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Με κάποιο τρόπο να αλλάξει αυτό σαν μέτρα και να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι με το τετραγωνικό, όπως δουλεύει και όλη η υπόλοιπη εστίαση, προκειμένου να αποφευχθεί και ο αθέμητος ανταγωνισμός, αλλά και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν μετά από αυτά τα μέτρα και δεν καθιστούν βιώσιμους τις επιχειρήσεις αυτές. Παρουσία βουλευτών του νομού και εκπροσώπων τοπικών φορέων εξήγησαν για μία ακόμη φορά την ανάγκη στήριξης του αιτήματος του κλάδου, από τον οποίο εξαρτώνται χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και ο τζίρος αναρρύθμιτων άλλων επιχειρήσεων. Είναι αδύνατον τα καταστήματά μας και δει στην Κρήτη να ανταποκριθούν και να εργαστούν πάνω στην οριοθέτηση γάμων και βαφτίσεων εκδηλώσεων με 100 μόλις άτομα. Γιατί πραγματικά οι εκδηλώσεις, είτε είναι γάμοι είτε βαφτίσεις, απασχολούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και όχι μόνο στο χώρο της μαζικής εστίασης, δηλαδή σερβιτόρους, μαγείρους, καλλιτέχνες, αλλά από τον πρωτογενή τομέα που είναι οι προμηθευτές μέχρι τον τριτογενή τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χρυσό, με τα κοσμήματα και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων όπως οι φωτογράφοι. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδωνής Γεωργιάδης έχει εκφραστεί επανειλημμένα θετικά υπέρ του αιτήματος των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις προθέσεις της Επιτροπής, η οποία βασίζεται στα επιδημιολογικά δεδομένα. Να βοηθήσει και τους επαγγελματίες στην εστίαση αλλά και τους εργαζόμενους να πάμε παρακάτω. Το μέτρο των 100 ατόμων σε αυτό το κομμάτι που η Κρήτη έχει παράδοση και είναι ιδιαίτερο κομμάτι στο θέμα των εκδηλώσεων δεν βοηθάει, δεν βοηθείται. Είναι κρίμα και για τις επιχειρήσεις της Κρήτης και για τους εργαζόμενους και για τους ανθρώπους που περιμένουν δύο ολόκληρα χρόνια για να προβούν στην οργάνωση, διοργάνωση της εκδήλωσής τους, του γάμου τους ή τη βάφτιση του παιδιού τους. Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά και στη χρήση μουσικής στους χώρους μαζικής εστίασης για την επόμενη φάση των αλλαγών στα μέτρα που εφαρμόζονται και αφού έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός για το 50% του πληθυσμού της χώρας. Όλοι μαζί να στηρίξουμε και πιέζουμε την κυβέρνηση έτσι ώστε να προχωρήσει, να αφήσει, να απελευθερώσει ανάλογα με τα τετραγωνικά τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, τηρώντας αυστηρά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.